Οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις χτύπησαν τη νύχτα το φράγμα των Πετσενέγκων έξω από το Χάρκοβο, το οποίο αν και υπέστη σοβαρές ζημιές δεν καταστράφηκε. Το χτύπημα στο φράγμα των Πετσενέγκων έγινε γύρω στα μεσάνυχτα. Κάτοικοι της περιοχής του Χαρκόβου αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακουγόταν ακόμα και στην πόλη τους, που βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα μακριά. Η σύμβουλος του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου του Χαρκόβου, Ναταλία Πόποβα, επιβεβαίωσε σοβαρή έκρηξη, τονίζοντας ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνος από τη ζημιά στο φράγμα και να υπάρξει κατάρρευσή του. Σε περίπτωση θράψης φράγματος στους Πετσενέγκους, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος να πλημμυρίσει μια τεράστια περιοχή, η οποία θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για την Ουκρανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι έτοιμες να απομακρύνουν αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, εάν υπάρξει πραγματικά κίνδυνος πλημμύρας. Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν και μέσα στο Χάρκοβο διοικητικά κτίρια και οικοδομικά συγκροτήματα στρατονισμού των Ουκρανικών δυνάμεων.